Μια συναυλία με καλλιτέχνες από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρήτης, που συμμετείχαν αφιλοκερδώς, πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ και του Συλλόγου Οικογένειας του προγράμματος, που εργάζεται με επίκεντρο την ανάγκη στήριξης των εξαρτημένων ατόμων στην προσπάθεια να απεξαρτηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών πάντα είναι παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε μουσικά, πλαισιώνουμε μουσικά αυτή τη βραδιά, που γίνεται, πιστεύω, για πολύ σημαντικό σκοπό, ιερό σκοπό θα έλεγα, για να στείλουμε ένα μήνυμα κατά των ουσιών, των εξαρτήσεων και κατά των ναρκωτικών, ή αλκοόλ λέγεται αυτό, ή τζόγος, ή διαδίκτυο. Στην έλλειψη ουσιαστικής στήριξης της πολιτείας προς την προσπάθεια που καταβάλουν τα εξαρτημένα άτομα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, που στάθηκε στην ανάγκη να δίνονται δεύτερες ευκαιρίες ουσιαστικά και όχι μόνο στα λόγια. Οι γονείς και η κοινωνία κάπως τα νοιάζεται, η πολιτεία δυστυχώς όχι. Διότι όταν τα παιδιά μας τελειώνουν από την κοινότητα και βγαίνουν στην επανένταξη, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη να βρούνε μια δουλειά, να βρούνε κάτι. Και δυστυχώς ξαναγυρνάνε πάλι από εκεί που ξεκινήσανε. Η είσοδος για το κοινό στη συναυλία ήταν δωρεάν, ενώ όσοι επιθυμούσαν προσέφεραν αντί εισόδου τρόφιμα για τους σκοπούς του συλλόγου που βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των εξαρτημένων ατόμων. Η μουσική είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να στείλεις οποιοδήποτε μήνυμα, είναι αυτό. Και με σοβαρότητα και με συνέπεια σε αυτό που κάνουμε, βέβαια.